Φίλε αγρότη, σήμερα δεν έχεις ούτε χρόνο ούτε χρήματα για χάσιμο. Γι' αυτό χρειάζεσαι έναν μεγάλο σύμμαχο. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Η εταιρεία που τα έχει όλα άμεσα, υπεύθυνα, οικονομικά. Αντιπρόσωποι για τον ομό σερών των περίφημων τρακτέρ John Deere. Όλη την γκάμα γεωργικών μηχανημάτων. Πλήρη παρακαταθήκη γνήσιων ανταλλακτικών. Βιομηχανικά εργαλεία. Ελαστικά, λιπαντικά. Μεταχειρισμένα μηχανήματα άριστης κατάστασης. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα. Με πλήρες εξοπλισμένο και εξειδικευμένο συνεργείο. Και με 5 κινητά συνεργεία για άμεση επέμβαση και αν χρειαστεί μεταφορά των γεωργικών μηχανημάτων. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Ο πιο δυνατός σύμμαχος του αγρότη από το 1993. Στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Και τώρα, εισαγωγή καινούριων μηχανημάτων για σχέδια βελτίωσης από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Κυρίες και κύριοι, όπως πολύ καλά καταλάβατε, Πέμπτη σήμερα και κοντά μας ο γεωπόντος μας, ο Θανάσης Μπαντής. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους αγρότες που μας παρακολουθούν και περιμένουν με αγωνία κάθε Πέμπτη να είμαστε μαζί τους. Περιμένει ο κόσμος να ακούσει για το βαβά και αρχίζει ο καιρός λίγο να σφίγγει. Ολοκληρώνεται και η συγκομιδή. Έτσι ακριβώς. Να δούμε πού βρίσκεται. Κοιτάξτε, πραγματικά ο καιρός φέτος ήταν ιδανικός για το βαμβάκι να συγκομιστεί, να μην έχει προβλήματα ο παραγωγός, να μπορέσουν και βλέπετε τώρα είμαστε 15 Νοέμβρη και είμαστε 3 μήνες χωρίς τα στάλα να πέσει, ούτε σταγόνα έχει πέσει. Απ' την άλλη πλευρά, ο παραγωγός βοηθήθηκε, βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν, και για τις ελαιοκράμβες όσες πάρθηκαν που υπάρχει θέμα δεν μπόρεσαν να φυτρώσουν και μόνο όσοι πότισαν θα δουν τα φυτά τους να προοδεύουν, δεν μπορούν να ετοιμαστούν καθόλου τα χωράφια για τα στάρια. Έτσι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Όχι ότι είμαστε εκτός εποχής, αλλά είμαστε... Σκεφτείτε άλλες χρονιές, σε αυτή την εποχή τα στάρια ήταν σπαρμένα. Για το βαμβάκι όμως ήταν μια χρονιά η οποία βοηθήθηκε από τον καιρό. Μέχρι και σήμερα έχουν παραδοθεί στα ελληνικά οικοκυστήρια 788.000 τόνοι, όταν πέρυσι, όπως το θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί, ήταν 756, δηλαδή είμαστε ήδη 32.000 τόνους παραπάνω και υπάρχει μια ροή περίπου 2.000 με 2.500 τόνους κάθε μέρα τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα θα ξεπεράσουμε τους 800.000 τόνους. Ήταν μια χρονιά, γιατί πλέον πάμε για απολογισμό, ήταν μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από δύο περίοδους. Μια πολύ θετική στην αρχή, η οποία ήταν υποβοηθούμενη από την πραγματική κατάσταση της αγοράς. Μεγάλη ζήτηση στο βαμβάκι παγκοσμίως, είναι νούμερο ένα φυσική ίνα που υπάρχει, εκτός του ότι πλέον έχει καταλάβει το πιο μικρό παιδάκι ότι πλέον το βαμβάκι είναι το πιο φιλικό προς τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα εκείνες οι προσπάθειες που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια να υποκατασταθεί η βαμβακηρή ίνα από τα ρεγιόν, από τα συνθετικά είδη ατονή, σιγά σιγά δίνει τη θέση του στο βασιλιά που είναι οι βαμβακηρές ίνες. Άρα η ζήτηση μεγαλώνει, γι' αυτό το βαμβάκι είχε, έχει και θα έχει μέλλον και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μεγάλη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα στην πρώτη φάση να έχουμε μια τρελή κούρσα, θα έλεγα, μια ανωδική πορεία, αν θέλετε, του χρηματιστηρίου, η οποία ακόμη και σήμερα είναι ανωδικό σε σχέση με πέρυσι. Σε σχέση με πέρυσι είμαστε 11% παραπάνω ο δείκτης τέτοια μέρα πέρυσι με φέτος. Άρα η ίδια η αγορά δείχνει ποια είναι η τάση. Το δολάριο φέτος είναι πολύ δυνατότερο, άρα και αυτό βοηθάει στο βαμβάκι. Εκείνα που άρχισαν μετά να στραβώνουν το ολοκλίμα είναι ο εμπορικός πόλεμος. Τα είπαμε απλώς επειδή είμαστε στα τελειώματα και θα αρχίσουν σιγά σιγά να πληρώνουν την παραγωγή, να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στο ουσιαστικότερο. Ότι ο εμπορικός πόλεμος, είπα, Κίνας, με τους εκατέρωθεν δασμούς είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η ισορροπία της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης. Άρα νέες αγορές πλέον έπρεπε να εφευρεθούν, να βρεθούν, ούτως ώστε να διοχετευτεί αυτό το βαμβάκι που έχει παραχθεί.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πέσουμε στις ίδιες νέες αγορές πολλοί πολιτές. Εμείς, οι Βραζιλιάνοι, οι Αμερικάνοι. Και ήρθε σε εμάς ένα άλλο χαστούκι με την οικονομική κατάσταση στην Τουρκία. Βέβαια έχει βελτιωθεί σε σχέση με πριν από 1,5 μήνα, αλλά και πάλι οι Τούρκοι δεν έχουν βγει στις αγορές. Πρώτα θα φάνε τα δικά τους τοπικά τουρκικά βαμβάκια και μετά θα αρχίσουν να ζητάνε με τους ρυθμούς που ζητούσαν πέρυσι. Και αν υπολογίσουμε ότι το 40 με 50% ήταν βαμβάκι ελληνικό που κατανάλωναν, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε πολύ πίσω. Τα όποια συμβόλαια μείνουν να εκτελεστούν για αυτούς, άρα θα πάμε πίσω και οι πληρωμές, θα πάμε πίσω και οι φορτώσεις και όλα θα πάμε παραπίσω. Αυτά ήταν τα δύο αρνητικά, τα οποία ήρθε να προστεθεί η μεγάλη κάμψη της ζήτησης του βαμβακόσπρου, ο οποίος είναι ένα συστατικό του κόστους παραγωγής του βαμβακιού. Έτσι, γιατί το 50% του βαμβακιού που παραδίδει ο αγρότης είναι βαμβακόσπρος. Δηλαδή σκεφτείτε, 800.000 τόνοι σύσπορο βαμβάκι, οι 400.000 τόνοι είναι βαμβακόσπρος. Μάλιστα. Άρα το 50%. Άρα υπάρχει ακόμη περσινό απόθεμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κατρακυλήσουν οι τιμές του βαμβακοσπόρου. Και γιατί δεν μπορεί δεν υπάρχει ζήτηση με τα προβλήματα της κτηνοτροφίας που θα πούμε παρακάτω. Άρα αυτό το συστατικό κόστος που είναι φέτος ο βαμβακόσπορος πωλείται κοντά στα 80 ευρώ λιγότερο από ό,τι με πέρυσι, έχει μια επίδραση στις τιμές του βάμβακος, του συσπόρου που πάει ο παραγωγός, 3 με 4 cents, 3 με 4 λεπτά το κιλό. Άρα έχουμε και από εκεί μια χασούρα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτή η καθυστέρηση των φορτώσεων, γιατί ήδη πλησιάζουν οι πληρωμές των παραγωγών, δηλαδή τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, άρχισαν να πληρώνονται οι παραγωγοί. Αφού δεν εκτελούνται συμβόλαια και δεν ήρθε στην ουσία μέχρι τώρα, όλο το βαμβάκι ήταν χρηματοδοτούμενο από τις πωλήσεις του. Άρα ήταν ένας κύκλος ο οποίος λειτουργούσε. Πουλούσαμε, εισπράταμε, πληρώναμε. Πουλούσαμε, εισπράταμε, πληρώναμε ως χώρα και ο κύκλος έκλεινε. Τώρα λείπει η εισρωή συναλλάγματος από τις πωλήσεις, οι οποίες έχουν πάει πολύ πίσω. Άρα χρειάζεται να προσφύγουν στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος είναι έντοκος, ο οποίος έχει μια επίδραση του εξάμηνου περίπου στα 3 cents ανά κιλό. Άρα όλα αυτά τα συστατικά ήρθαν και ενώ φέτος, ας πούμε, αν όλα πήγαιναν όπως είχαν δρομολογηθεί, θα είχαμε φέτος μια αύξηση της τιμής περίπου 5-6 λεπτά. Ήρθε όμως όλο αυτό εδώ το αρνητικό με το χαμηλό basis, την τιμή δηλαδή πάνω από τη χρηματιστηριακή τιμή που πουλούνταν τα οικοκισμένα, η οποία έχει σουπεδωθεί, δεν υπάρχει πλέον basis. Η βάση, το prim δηλαδή πάνω από τη χρηματιστηριακή τιμή, όλα αυτά, βαμβακόσφορος, τόκι, τοκοφορία, συν το basis, είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτό που μας δίνει η χρηματιστηριακή τιμή και η διαφορά του δολαρίου. Και έρχεται ο καλός καιρός φέτος με τις καλές αποδόσεις περίπου να ισοβαθμίσει, να ισοφαρίσει αυτό το handicap, αυτή την απώλεια, και έτσι ενώ το χρηματιστήριο και το δολάριο είναι καλύτερα, ενώ ο βαμβακόσφορος, η τοκοφορία, οι πωλήσεις είναι πεσμένες, το basis είναι χαμηλότερο, να είμαστε περίπου στα ίδια. Δηλαδή οι τιμές θα κοιμανθούν στα περσινά επίπεδα. Βέβαια, υποστηρικτικές και πάλι για το προϊόν, αλλά όχι αυτό που περίμεναν οι παραγωγοί και όχι αυτό που ήθελαν όλοι. Είναι μια ανάμεικτη χρονιά. Καλή με την έννοια του καιρού, των αποδόσεων, όχι φυσικά σε όλους, που έχουν οι παραγωγοί, που μπόρεσαν να τα συγκομίσουν χωρίς κανένα πρόβλημα, με την ποιότητά του. Και αυτό εδώ υπερκαλύπτει τη μεγάλη χασούρα που έχουμε από αυτούς τους τρεις συντελεστές. Αρκεί να σας πω ότι έχω τα σημερινά στατιστικά. Ο νομός Σερών από τέταρτος που ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει περάσει την τρίτη θέση και είμαστε ακριβώς το 9% περίπου σε όλα, 9% στον αριθμό των παραγωγών, 9% στον αριθμό των στρωμάτων, 9% στην ποσότητα που έχει παραδοθεί στα οικοκυστήρια. Δηλαδή έχουμε μια ευθεία γραμμή σε όλα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν αποδόσεις στη χώρα
αυτονομώ ή Μαθίας 398 κιλά, το στρέμμα μέσο όρο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολύ παραπάνω και πολύ παρακάτω. Υπάρχουν αποδόσεις, η καλύτερη απόδοση είναι αυτή που σας είπα. Η δεύτερη καλύτερη απόδοση είναι στα Τρίκαλα με 360 κιλά, Καρδίτσα Λάριστα στα 350 και στην 8η θέση είναι ο Νομός Σωρών που έχουμε αυτή τη στιγμή 283 κιλά μέσο όρο παραδόσω με τα στρέμματα που έχουμε. Πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν όμως και, καταλαβαίνετε ότι όταν ο μέσος όρος είναι στα 300 κιλά υπάρχουν και καλύτερα και χειρότερα. Άρα δεν είναι, λέει την αλήθεια ο μέσος όρος, αλλά είναι μια εικόνα η οποία απλώς βοηθάει στη στατιστική αποτύπωση των γεγονότων. Αυτά είναι τα δεδομένα, δηλαδή θα έχουμε μια χρονιά περίπου στα περσινά επίπεδα από πλευράς τιμών με τα θετικά της, ότι μπόρεσε ο καιρός να βοηθήσει να συγκομιστούν και τα χαρακτηριστικά να μπορέσουν να ισοφαρίσουν τις απώλειες που είχαν ο κλάδος του βαμβακιού από τον εμπορικό πόλεμο, από την Τουρκία, από τις πίσω τις πωλήσεις, από τον βαμβακόσπορο που του πουλούν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και να είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα. Σκεφτείτε δηλαδή αν ο καιρός δεν πήγαινε καλά και δεν βγάζαμε τα βαμβάκια αυτά που είχαμε, οι τιμές θα ήταν χαμηλότερες από πέρυσι. Μάλιστα. Αυτό βοηθήθηκε και κρατήθηκαν στα ίδια με πέρυσι επίπεδα. Πολύ ωραία. Θανάση, αν έχεις ολοκληρώσει με το βαμβάκι, υπάρχει μια ερώτηση από τον Εύρο, αν γνωρίζεις. Εκεί είχαν προβλήματα με το σκουλίκι, πάρα πολλά. Και το ερώτημα δεν ξέρω ποιο είναι. Το ερώτημα είναι αν γνωρίζεις πότε θα πληρωθούν τα βιολογικά του 18. Πριν βγει η χρονιά. Πριν το τέλος της χρονιάς. Πολύ ωραία. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, αν μπορούμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Φίλε αγρότη, σήμερα δεν έχεις ούτε χρόνο ούτε χρήματα για χάσιμο. Γι' αυτό χρειάζεσαι έναν μεγάλο σύμμαχο. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Η εταιρεία που τα έχει όλα άμεσα, υπεύθυνα, οικονομικά. Αντιπρόσωποι για τον ομό σερών των περίφημων τρακτέρ John Deere. Όλη την γκάμα γεωργικών μηχανημάτων. Πλήρη παρακαταθήκη γνήσιων ανταλλακτικών. Βιομηχανικά εργαλεία. Ελαστικά, λιπαντικά. Μεταχειρισμένα μηχανήματα άριστης κατάστασης. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα. Με πλήρες εξοπλισμένο και εξειδικευμένο συνεργείο. Και με 5 κινητά συνεργεία για άμεση επέμβαση και αν χρειαστεί μεταφορά των γεωργικών μηχανημάτων. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Ο πιο δυνατός σύμμαχος του αγρότη από το 1993. Στο 8 χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Και τώρα, εισαγωγή καινούριων μηχανημάτων για σχέδια βελτίωσης από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Θανάση, ανέφερες προηγουμένως για σπορά, δεν είναι κατάλληλο το έδαφος για σπορά, όμως έχουμε άλλο θέμα σχετικό. Έχουμε την καύση της Καλαμιάς. Ό,τι έχει απομείνει από Καλαμιά, από τον θερισμό τον περσινό, τώρα τον καίμε και δημιουργούμε πολλά προβλήματα στο περιβάλλον, από ό,τι φαίνεται, και να μην πούμε και τα υπόλοιπα. Πέρα από την αγρονομική αστοχία που συμβαίνει με την καύση της Καλαμιάς, δηλαδή χαλάμε τη δομή των εδαφών, αυτό το ξέρουν οι συνάδελφοι και ενημερώνουν τους παραγωγούς, πέρα από το ότι καταστρέφονται οι μικροοργανισμοί του εδάφους, οι οποίοι το αφρατένουν, οι οποίοι το αερίζουν, οι οποίοι βοηθούν στην υδατοπερατότητα, αεροικανότητα των εδαφών, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουν κοντύψει να καούν χωριά, να καούν άνθρωποι, να καούν πυροσβέστες από συνθήκες οι οποίες είναι λίγο πρωτόγονες. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει απαγόρευση της καύσης από 1 Μαΐου μέχρι 30 Οκτώβρη, απαγορεύεται να ανάβεις φωτιά σε αγροτική παρά μόνο με άδεια της πυροσβεστικής. Άρα, όποια φωτιά υπάρχει στον κάμπο από 1 Μαΐου μέχρι 30 Οκτώβρη είναι απαγορευμένη και είναι παράνομη. Από εκεί και μετά στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί να γίνει, αφού όμως αποξηλωθεί όλη η βλάστηση στο χωράφι. Και πάλι φυσικά με την πρόνοια να μην φυσάει ο αέρας, να υπάρχουν δίπλα νερό αν χρειαστεί να το σβήσεις. Όχι ανάβω και φεύγω και πάω στο σπίτι μου. Γιατί θυμάστε τι είχε γίνει στη Χαλάστρα απ' έξω πριν από 1-2 χρόνια που είχαν σκοτωθεί άνθρωποι γιατί δεν έβλεπαν πού να πάνε τα αυτοκίνητα πάνω στην Εθνική. Άρα αυτό εδώ το μεγάλο πρόβλημα. Πέρα από το ίδιο πρόβλημα που γεννά ο αγρότης, το ίδιο το βιώσει, το χωράφι του.
Γιατί όλα λειτουργούν σε βάρος του, έχουμε και ένα πρόβλημα ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής. Και για να το γνωρίζουν, ήδη η πυροσβεστική έχει πάρει αποτυπώματα με την έννοια της αποτύπωσης πάνω στο χάρτη, ψηφιακά, τις συντεταγμένες των χωραφιών, όλα έχουν κοινοποιηθεί στον ΟΠΚΕΠΕ και όταν θα γίνει η διασταύρωση για την πολλαπλή συμμόρφωση θα πέσουν οι ποινές. Εκεί μην αρχίσουν κάποιοι να διαμαρτύρονται γιατί δεν πληρώθηκα, γιατί μου κόπηκαν τα λεφτά και εγώ το δικαιού μου και πέρυσι πήρα 5 χιλιάρικα και φέτος πέρα 3. Έτσι και μην βγαίνουν φυσικά και μετά κάποιοι να λένε «Αχ, τον καημένο, δεν ήξερε». Και αυτά είναι όλα γνωστά. Εξάλλου σε όλες τις δηλώσεις καλλιέργειας, ο ίδιος ο αγρότης υπογράφει ότι γνωρίζει. Πάρτε ο καθένας που μας ακούει τη δήλωση καλλιέργειας. Απαγορεύεται η καύση και δεν θα κλαίω την καλαμιά. Αυτό γιατί δηλαδή του καταστρατηγούμε και μετά κάνουμε τον ανήξερο, τον αγράμματο, το δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν διάβασα, δεν. Για να θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Γελάω τώρα, Θανάση, διότι βρέθηκα σε ενημέρωση που έκανε η πυροσβεστική σε κάποιο χωριό, σε ένα καφενείο, ακριβώς για τις καύσεις. Και βρέθηκε αγρότης που είπε: «Ναι, αλλά λέει και ο πατέρας μου και ο παππούς μου έτσι έκανε». Τώρα. Δεν χρειάζεται να απαντήσω, νομίζω. Δεν χρειάζεται, γι' αυτό και γελάω έτσι όπως γελάω. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο γάλα. Στο γάλα. Να πάμε στο γάλα όπου έχουμε σχέδιο νέα σκία. Έχει βγει σε διαβούλευση ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Γεωργίας και καλό θα ήταν όλοι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα δικαίως και αδίκως έχουν σηκώσει το θέμα με τους ελέγχους να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους τι επιπλέον θέλουν διαφοροποίηση, διόρθωση, προστίκη, αφαίρεση σε αυτό το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης η οποία έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση. Το θεσμικό πλαίσιο αυστηροποιείται. Οι τέσσερις άξονες, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, μια και είναι σχέδιο, δεν είναι οριστική απόφαση. Όταν θα οριστικοποιηθεί, τότε με χαρά θα τα πούμε. Οι έλεγχοι ήδη γίνονται και έχουν πιάσει και λαβράκια. Σε λίγο καιρό νομίζω ότι θα είμαστε σε ευχάριστη θέση, πραγματικά ευχάριστη, να ανακοινώσουμε αποτελέσματα πορισμάτων και ελέγχων, οι οποίες είναι πολύ αποκαλυπτικές και φυσικά δεν υπάρχουν αθώοι σε ένα έγκλημα. Γιατί και το ταγκό θέλει δύο και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, και φυσικά το βασικότερο όλων είναι ότι οι κυρώσεις για τους παραβάτες είναι και για τα δύο μέρη, και για τους ξενοτρόφους και για τους μεταποιητές. Άρα, μόνο από αυτό μπορεί να καταλάβει κανένας ότι, όπως για να μην το εξειδικεύσω, θα θυμάστε ότι μια γιαγιά στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος υπήρχε με 5 στρέμματα κρεμμύδια, είχε πάρει επιστροφή ΦΠΑ 1.000.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι για να πάρεις πρέπει να έχεις τεράστιους τζίρους, αλλά χρέωνε. Τότε ο έλεγχος δεν ήταν διασταυρωτικός, δεν υπήρχαν τα συστήματα, έτσι. Άρα δεν μπορεί ένα πρόβατο να κάνει 1 τόνο γάλα και να το πουλάμε, άρα το σύστημα κλειδώνει. Δεν μπορεί ένας να παίρνει 1.000 κιλά ελληνικό γάλα και να κάνει 3 τόνους φέτα. Άρα όλα αυτά κλειδώνουν. Εδώ χρειάζεται και η συνεισφορά και η συνδρομή όλων να καταθέσουν την άποψή τους για αυτή την κοία που έχει βγει. Θα καθορίζονται επίσης ότι αλλάζει και γίνεται πιο συχνή η υποβολή στους υγείων, θα είναι πλέον μηνιαία. Άρα καταλαβαίνετε ότι σφίγγει ακόμη πιο πολύ ο κλοιός. Και από την άλλη πλευρά, για να και οι ίδιοι οι παραγωγοί θα μπουν στο σύστημα του Άρτεμις και θα λέει ο κάθε παραγωγός, εγώ ο παραγωγός μασλαρινός Μπαντής, σήμερα πούλησα, αυτό το μήνα που έκλεισε, πούλησα 1 τόνο γάλα στον μεταποιητή μασλαρινό και ούτω καθεξής. Έτσι, άρα να κλειδώσουμε από όλες τις μεριές, να κουμπώσουν όλοι οι κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα και οι έλεγχοι να είναι πιο λεπτομερέστατοι, να είναι πιο συντονισμένοι και φυσικά να μην έχουμε προβλήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και πιάνονται συνέχεια. Έτσι, οι έλεγχοι αποδίδουν. Απλώς, όπως καταλαβαίνουν όλοι, οι έλεγχοι δεν μπορεί να είναι ολοκληρωτικοί, αλλά είναι
δειγματοληπτική. Δεν μπορεί να είναι εξαντλητική, αλλά είναι δειγματοληπτική. Μάλιστα. Έχουμε μια ερώτηση από τη Σφαίρα, αν έχεις ολοκληρώσει με το Γάλα Θανάση. Νομίζω ότι το προσχέδιο, αλλά να πούμε όμως και το πλαίσιο το δώσαμε και εγώ καλώ όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς αγελαδινού πρόβειου και γίδινου γάλακτος να μπουν είτε μέσω των συλλόγων, είτε με τους συνεταιρισμών, είτε ίδια αυτόνομα και ατομικά να συμπληρώσουν τις απορίες, τις ερωτήσεις, τις διευκρινήσεις, τις προσθήκες για αυτή την γεία. Ακριβώς. Έχουμε μια ερώτηση από τις Σφαίρες. Το... Χαιρετίσματα στις όμορφες Σφαίρες. Είπαμε, Σφαίρες είναι κοντά, ένα γράμμα μας χωρίζει. Πώς να αντιμετωπίσουν το τζικάκι? Τώρα να μην πούμε σε φυτοπροστατευτική αγωγή, νομίζω ότι... τώρα εκεί δεν χρειάζεται να κάνουμε φυτοπροστατευτική κάλυψη τηλεοπτικά. Οι συνάδελφοι γεωπόνικοι του Εύρου νομίζω ότι μπορούν να τους δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες, συνεκτιμώντας και την προϊστορία και την... γιατί είναι μια ολοκληρωτική πρέπει να είναι η ομπρέλα, δεν είναι μόνο φαρμακευτική. Μάλιστα. Και τώρα, όπως οδεύουμε προς το νέο έτος, στο τέλος της χρονιάς, φαντάζομαι ότι θα γίνει αποπληρωμή των αγροτών. Έχουμε ακόμη, αλλά σίγουρα θα είναι πριν τα Χριστούγεννα, έχουμε τα δικαιώματα. Έχουμε τα υπόλοιπα που έρχονται βιολογικοί, όπως ρώτησε ο φίλος. Η εξωτική την είπαμε ότι με τη διαβούλευση, αλλά φυσικά και με την παρότρινση, συνδρομή τοπικών βουλευτών, υπουργών, θα υπάρχει μια τροποποίηση και εδώ στο νομό μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Άρα κάποιες αστοχίες, αδικίες θα διορθωθούν. Δεν χρειάζεται να πούμε πιο πολλά, αλλά θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Πάνω σε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι όταν κάτι δίνεται σε διαβούλευση πρέπει να συμμετέχουμε με ερωτήσεις, με προτάσεις, με οτιδήποτε άλλο. Το είχαμε πει αυτό, αν θυμάσαι, και όταν. Να το λέμε και να το ξαναλέμε, διότι είναι μεγάλα ποσοστά. Γιατί για την ΓΑΠ συμμετοχής. Σε όλη την Ελλάδα συμμετείχαν 2.000 άνθρωποι, 2.700. Σε όλη την Ευρώπη 350.000 και ήταν 2.700 απαντήσεις από Έλληνες. Καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό ήταν ελαχιστότατο. Κάτω από 1%. Άρα πόσο να σε πάρουν σημασία. Όταν εσύ δεν συμμετέχεις για αυτά που ζητάς και μετά μόλις τα γίνει, α, εγώ δεν ήξερα, δεν έμαθα, δεν άκουσα, έλειπα. Όχι. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτά εδώ πρέπει να τελειώνουμε. 2018 είμαστε. Δεν είμαστε 1950 που δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ, ούτε τηλεόραση, ούτε μέσα επικοινωνίας, ούτε οργανώσεις, ούτε τηλέφωνο δεν είχαμε τότε. Έτσι ακριβώς. Θανάση, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Πέμπτη. Να είσαι καλά. Καλώς βράδυ. Καλό βράδυ. Φίλε αγρότη, σήμερα δεν έχεις ούτε χρόνο ούτε χρήματα για χάσιμο. Γι' αυτό χρειάζεσαι έναν μεγάλο σύμμαχο. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Η εταιρεία που τα έχει όλα άμεσα, υπεύθυνα, οικονομικά. Αντιπρόσωποι για τον ομόσερον των περίφημων τρακτέρ John Deere. Όλη την γκάμα γεωργικών μηχανημάτων. Πλήρη παρακαταθήκη γνήσιων ανταλλακτικών. Βιομηχανικά εργαλεία. Ελαστικά, λιπαντικά. Μεταχειρισμένα μηχανήματα άριστης κατάστασης. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα. Με πλήρες εξοπλισμένο και εξειδικευμένο συνεργείο. Και με 5 κινητά συνεργεία για άμεση επέμβαση και αν χρειαστεί μεταφορά των γεωργικών μηχανημάτων. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Ο πιο δυνατός σύμμαχος του αγρότη από το 1993. Στο 8 χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Και τώρα, εισαγωγή καινούριων μηχανημάτων για σχέδια βελτίωσης από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού.